λένε, λέει, συνοδικός είσαι σύμφωνα με την τάξη, να έρθεις και εσύ να κάνω μαγιασμό, λέει, στη Βουλή των Ελλήνων, λέει. Θα είναι όχι επίσκοπος, θα είναι όλοι συνοδικοί και δεν πρέπει να κάνει κανείς εξαίρεση εσύ. Σκέφτηκα και τους είπα, λέω, θα έρθω. Είπα σε κάποιον που το είπε. Θα έρθω, λέω, αλλά δεν θα έρθω μόνος μου, λέω. Θα φέρω και κάποιον άλλο μαζί. Και ποιον άλλο θα φέρω μαζί. Θα φέρω τον Πορφύριο, τον Πάτρε Πορφύριο θα φέρω. Καλά, τι θέλει αυτός, λέω, καλόγερος μαζί σου. Έχει μεγάλη αποστολή, λέω. Τι αποστολή. Εκεί θα πάω, θα κηρύξω εγώ πέντε λόγια και μετά θα έρθει η σειρά του Πορφυρίου, λέω. Εγώ, δηλαδή, θα τους πω ότι εδώ στη Βουλή αυτή, ο Βουλή των Ελλήνων, ποιον το όνομά σου, και θα απαντήσω, λεγεών, ότι η Βουλή είναι για λεών δαιμονίων. Όλοι για όλοι μαζευτήκαν μέσα στη Βουλή. Το δαιμόνιον της μοιχείας, το δαιμόνιον της πορνείας, το δαιμόνιον της αθείας, το δαιμόνιον της απιστίας, το δαιμόνιον λεγεών δαιμονίων. Αθεία και απιστία μέσα όλα αυτά. Και από εκεί βγαίνουν όλα τα κακά. Όλα τα κακά. Συνεπώς, εφόσον είναι τέτοια λεγεών δαιμονίων, δεν έχει ανάγκη από αγιασμό. Έχει ανάγκη εξορκισμό. Και επειδή εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, θα καλέσω τον Πάτερ Πορφύριο. Έλα, Πορφύριο, βγάλε το σταυρό και εξόρκισε τους όλους. Αν πρόκειται, λέει, να έτσι, έτσι, λέει, πού, λέει, θα σε πούνε νέο τρελό, χίλιες φορές τρελός. Η Βουλή των Ελλήνων δεν έχει ανάγκη από αγιασμό, διότι τα εμπέζουνε. Άλλος καπνίζει, άλλος μη λέει ότι κάνουν απρέπειες, κάνουν διάφορες απρέπειες, κάνουν κλπ. Και δεν πιστεύουν τίποτα και κοροϊδεύουνε. Εγώ θα τους κηρύξω, θα τους πω ότι έχετε ανάγκη εξορκισμού και ο Πάτερ Πορφύριος θα υψώσει το σταυρό και θα εξορκίζει τα δαιμόνια που φωλιάσανε μες στην καρδιά της Ελλάδος. Λοιπόν, αν έτσι λέει, έτσι λέει, αλλιβωνόμαστε τι θα γίνει, λέει. Θα γίνουμε παγκόσμιο ρεπορτάζ. Να γίνουμε παγκόσμιο ρεπορτάζ. Αντί να γίνουμε παγκόσμιο ρεπορτάζ με τη Λιάννη, να γίνουμε παγκόσμιο ρεπορτάζ με έναν ζητό. Αυτά τα ολίγα. Τώρα λοιπόν, αυτά. Η χαρά μου είστε, το κάφημά μου είστε. Αγωνίζεστε, αδερφοί μου. Αγωνίζεστε. Θα νικήσουμε.